Χαίρετε. Και τώρα είναι η περίοδος κατά την οποία μαζεύουμε την λαδανιά ή αλλιώς κίστο. Η λαδανιά ή αλλιώς κίστος θεωρείται το νούμερο ένα φυτό στην Ευρώπη για την αποτοξίνωση του οργανισμού και την ενίσχυση του ανοσοποιητικού μας συστήματος. Το φυτό είναι πάρα πολύ πλούσιο σε πολυφενόλες. Είναι τρεις φορές πιο ισχυρό από το πράσινο τσάι, προστατεύει την καρδιά κατά τέσσερις φορές περισσότερο από ότι το κόκκινο κρασί, ενώ η αντιοξειδωτική του δράση είναι κατά 20 φορές ισχυρότερη από εκείνη του χυμού των λεμονιών. Ισχυρότερη η λαδανιά και από την βιταμίνη Ε και από την βιταμίνη Σ. Τι μαζεύουμε από το φυτό? Μαζεύουμε τις κορυφούλες, πάντοτε βέβαια με τη χρήση ενός ψαλιδιού. Μαζεύουμε πολύ προσεκτικά ώστε να μην καταστρέψουμε το βότανο. Γενικά πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όταν συλλέγουμε βότανα. Για τη λαδανιά, τις ιδιότητες και τη χρήση της. Υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες στο πρώτο βίντεο που υπάρχει στο κανάλι. Για τη λαδανιά πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν άλλα 4 βιντεάκια. Επιμένω για τη λαδανιά. Επιμένω γιατί την θεωρώ ένα άριστο βότανο. Και επειδή πραγματικά ακούμε διάφορες ασθένειες που θα μας επισκεφτούν κατά τη διάρκεια του χειμώνα που μας έρχεται, θα σας παρακαλούσα να την εντάξετε στις διατροφικές σας συνήθειες. Η λαδανιά είναι ένα φυτό το οποίο δεν έχει παρενέργειες γενικά και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από παιδάκια άνω των 8 χρόνων. Βεβαίως πάντοτε πριν τη χρήση οποιοδήποτε βοτάνου θα πρέπει να ενημερώνουμε τον γιατρό μας. Θέλω να θυμόσαστε ότι ένα ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα βοηθάει τον οργανισμό να ανταπεξέλθει στο οτιδήποτε. Επιμένω στη λαδανιά και θα συνεχίσω να επιμένω έστω και αν γίνομαι κουραστική για κάποιους. Αυτά όλα και για σήμερα. Σας εύχομαι να είστε όλοι καλά. Δύναμη για ό,τι βλέπουμε να συμβαίνει γύρω μας και εύχομαι να τα πούμε σύντομα. Καλή συνέχεια.